ο Κύριος μας, ο οποίος γνώρισε τα πάντα, απήντησε στον εκατόντα. Εγώ θα έρθω στο σπίτι σου να το θεραπεύσω. Δεύτερο μήνυμα πολύ φοβερό είναι η απάντηση στο εκατοντά. Κύριε, του λέγει, δεν είμαι ικανός να έρθω στο σπίτι μου. Είπε λόγον ένα και η αφήσε το παιδί. Πιστεύω ότι έχεις τέτοια δύναμη, έχεις τέτοια χάρη, είσαι τέτοιος ο οποίος είσαι μπροστά μας, Θεός αληθινός, και με ένα σου λόγο που θα πεις, αμέσως θα θεραπευτεί το παιδί. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός μας άνοιξε το στόμα του και λέει, λέγεται ότι έχετε πίστη. Σας διαβεβαιώ ότι την πίστη αυτού δεν την ευρίσκω στο Ισραήλ. Τούτο είναι ένα δυνατό μήνυμα για μας, οι οποίοι λέγουμε ότι είμαστε κοντά στον Χριστό. Τηρούμε τα του Χριστού, τηρούμε το Ευαγγέλιο, προσευχόμεθα, νηστεύομαι, πλησιαζόμεθα, έχουμε τα πάντα, είμεθα καλή χριστιανή. Πλην όμως ο καρδιογνώστης, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς, άραγες, λέγει τα ίδια λόγια που λέμε εμείς, ή μήπως θα μας πει, εσείς είστε υποκριτές. Είμαστε υποκριτές σε πολλά σημεία. Το πρώτο σημείο το οποίο είμαστε υποκριτές είναι ότι άλλα πιστεύουμε και άλλα πράγματα. Το να πιστεύεις στον Θεό είναι κάτι το οποίο όποιον και να ερωτήσεις στον δρόμο σου, στα συζητήσεις σου, ενώ όσο είμαστε σε αυτό το ευλογημένο έθνος που λέγεται Ελλάδα, και τον ερωτήσεις, πιστεύεις στον Θεό, θα απαντήσει αμέσως, πιστεύω. Εάν τον ερωτήσεις, η πίστη σου είναι όπως τα έργα σου, τότε δεν θα μπορέσει να απαντήσει. Διότι άλλα λέγουμε και άλλα πράττουμε. Άλλα τα λεγόμενα, άλλα τα τελούμενα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμεθα σε δύο σημεία. Το ένα εις τον Χριστόν το πόδι μας και το άλλο εις τον κόσμο το πόδι μας. Κοσμικοί και χριστιανοί. Δεν το θέλει όμως ο Θεός αυτό. Ο Θεός λέγει ή θα είσαι μαζί μου παιδί μου ή θα είσαι με τον κόσμο. Ή θα με αγαπάς ή θα με μισείς. Στο μέσο δεν σε θέλω να είσαι. Άρα και σε αυτή τη στιγμή εάν ερωτήσουμε, είμαι θα έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό ή είμαι θα έτοιμοι να πάμε μπρος και να έρθει ο Χριστός πίσω μας. Αυτό το σύνθημα δίδουν σήμερα οι πιστοί χριστιανοί και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι είναι ψηλά. Θα τρέξουμε πίσω από τον κόσμο, πρέπει να κάνουμε τα του κόσμου, να του κρατήσουμε τον κόσμο στην εκκλησία, να το φέρουμε στην εκκλησία και πώς θα το φέρουμε, όπως είναι. Τι θα μας πει ο Κύριος μας, μου αλλάξατε τον δρόμο, εγώ ήρθα στον κόσμο και είπα, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Εσείς τώρα λέτε όχι, να ακολουθήσουμε εμείς και εσύ να έρθεις πίσω μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέγουμε Κύριε θα τα αφήσουμε όλα και να σε ακολουθήσουμε. Οι μαθητές όταν τους έκανε ο Κύριος αφήκαν τα πάντα. Και τι είχανε, τα γράμματα είχαν ένα καϊκάκι. Είχαν λίγα δίχτυα και το φοβερό ήταν ότι ο Ιωάννης ο
Ιωάννης είχαν και τον πατέρα τους. Και αφήνοντας και τον πατέρα και το κρύο, λέγει, ακολούθησαν τον Χριστό. Έχουμε δει αυτήν την πίστη. Ή θα μας πει ο Κύριος μας, υποκριτέ, έλεγατε ότι είστε μαζί μου, δεν είστε. Εκείνος είπε, προσέχετε, λέγει, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη παίρνετε το σχήμα του κόσμου. Αυτός ο κόσμος της αμαρτίας. Αυτός ο κόσμος ο οποίος εγκαταλείπει τον Κύριο και ακολουθεί τον διάβολο. Και χαρακτήρισε τη γενιά τάφτην ο Κύριος. Μία γενιά, λέγει, Μιχαλής και αμαρτωλός. Μιχαλίδα είναι η γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πηγαίνει με ξένον άντρα. Πώς ονόμασε την γενιά τάφτην ο Κύριος μας Μιχαλίδα? Διότι αρνηθήκαμε τον Χριστό μας που είναι ο νηφίος της ψυχής και πάμε πίσω από τον διάβολο. Υποκριτές, λέγει, όταν έρθει η ώρα θα σας πω ού κοίτα ημάς. Γιατί? Διότι δεν σταματά αυτή η γλώσσα. Αυτή η γλώσσα πάντοτε πρέπει να μιλήσει, πάντοτε πρέπει να σχολιάσει τι κάνει ο άλλος, πάντοτε πρέπει να πει που πήγαινε ο άλλος και που ήρθε και πότε πήγαινε και πότε ήρθε, πότε κάθισε και πότε σηκώθηκε, τι έφαγε και τι ήρθε και πότε κοιμήθηκε. Λαέ ο οποίος ζητείς τη βασιλεία των ουρανών, δεν είναι έτσι. Η ζωή αυτή δεν είναι του Θεού. Κάθεσαι και κουτσοπολεύεις και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς και μιλάς και μιλάς. Α, δεν πάει καλά αυτός. Δεν είναι Άγιος. Γιατί? Διότι κάτι έκανε το οποίο το είδα εγώ. Είσαι σίγουρος? Σήμερα κατήντησε ο άνθρωπος, εάν πηγαίνει με μια γυναίκα η οποία είναι δική του γυναίκα, την έχει φιλενά. Αν πηγαίνει με ένα άντρα όπως είναι ο ίδιος, τον έχει φίλο. Αυτά λέγει ο κόσμος ο σημερινός. Ήρθε ο Ιησούς, λέγει, για να δείξει το αντίθετο. Ο Ιωάννης ο πρώτος στην έρημο, ούτε έτρωγε, ούτε έπινε και είναι καθυστερημένος, λέει αυτός, πίσω από τον κόσμο. Ήρθε ο Κύριος μας με τα πορνών και τελωνών τρόμων και πίνων, είναι άνθρωπος, λέγει, ο οποίος είναι αμαρτωλός. Μην το ακούτε. Βλέπετε πως σχολιάζει ο κόσμος ο παράξενος, ο κόσμος της αμαρτίας, τα πάντα, ο οποίος δεν βλέπει το δικό του, αλλά βλέπει τα των αλλωνών, τα ελαττώματα, ή τα καλοσύνας, ή τα αρετάς, ή τα ελλείψεις. Συνέβη και κάποτε σε ένα μοναστήρι, αδερφή μου, ένας αδερφός της Μονής κάτι έπραξε, ο οποίος εθέλεσε ο ηγούμενος να τον καταδικάσει κατά κάποιον τρόπο, να τον ελέγξει κατά κάποιον τρόπο, να τον σοφρονίσει. Και όταν συνάρτησαν όλοι, έλειπε ένας. Τον ζητούν δεξιά-αριστερά και εν τέλει τον βρίσκουν να ανεβαίνει από τη θάλασσα προς τον μοναστήρι και να κρατάει στον ώμο του ένα σακί και να βγάζει κάτι από το σακί εκείνο και να το μετράει. Του λέγουν, τι κάνεις? Σε περιμένω. Λέγει, έρχομαι κι εγώ, αλλά προτού να έρθω θέλω να μετρήσω, λέγει, πόσες αμαρτίες έχω εγώ και μετά να έρθω να κρίνω τον αδερφό μου για μια αμαρτία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τον εαυτόν του και όχι τους άλλους. Και τούτο το έχει αυτός ο λαός, ο οποίος ονομάζεται ελληνικός λαός. Κάθεται και βλέπει τι κάνει ο γείτονας, που έστειλε το παιδί του, το σπουδάζει, το πρίτησε, το αραβόνιασε, το πάντρεψε, το έφτιαξε σπίτι, το έκανε μόρφωση. Τι κάνει? Θα τα ελέγξει όλα. Είναι εκείνος ο οποίος ονομάζεται έλεγχος. Μην ελέγχετε τους άλλους. Το σημερινό Ευαγγέλιο απαντάει στον Κύριο ότι εγώ ο εκατόνταρχος είμαι πολύ αμάρτωλος, δεν μπορεί να έρθει στο σπίτι μου. Πες μόνο ένα λόγο και θα θεραπευτεί το παιδί μου. Και ο Κύριος
αμύβη, την αγάπη αυτού του ανθρώπου, την πίστη αυτού του ανθρώπου, την εμπιστοσύνη στον Θεό αυτού του ανθρώπου. Έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό, αδερφέ μου? Αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας συνεχώς, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθωμένα. Το έχουμε κάνει. Τώρα αύριο έρχεται το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και αμέσως απαντά ο καθένας. Ποιοι οι χριστιανοί, όχι εκείνοι οι οποίοι είναι μακριά από την Εκκλησία. Και τι θα κάνω, εάν δεν πάρω το σφράγισμα, τι θα γίνουν τα παιδιά μου? Αμέσως δεν σκέφτεσαι τα παιδιά σου και όχι τον Χριστό. Αμέσως δεν σκέφτηκες τον επίγειον του τον κόσμο και όχι τον βασιλιά των ουρανών και αιώνιων. Είσαι πολύ καλός χριστιανός. Πάρα πολύ καλός. Και όταν έρθει η ώρα να περάσεις από το κόσκινο, θα περάσεις άραγες. Και θα λέγεις, μα έχω τα παιδιά μου, τι να τα κάνω? Πώς θα τα ταΐσω, τι να τους δώσω να φάνε? Μα ο Αντίχριστος φωνάζει ότι δεν πάρεις το σφράγισμά μου, ούτε να πουλήσεις θα μπορείς, ούτε να αγοράσεις θα μπορείς. Και αυτό είναι μπροστά μας. Το βλέπουμε. Ήρθαν οι μέρες αυτές, ήρθαν οι μέρες αυτές να πληρώσουν αυτά τα οποία ακούγαμε. Αυτά τα οποία κηρύξαμε. Αυτά τα οποία επαναλάβαμε. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες, προσέξετε το. Θα έχουμε μεγάλες δοκιμασίες. Και έρχεται αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, είναι ψέμα. Τα χρήματα υπάρχουν, αδερφοί μου. Δεν υπάρχει δυστυχία στον Έλληνα. Αλλά τι ζητούν? Εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος. Και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Όλοι θα σας μισήσουν, θα θέλουν να σας εξαφανίσουν, να σας ξεπαστρέψουν, να μην υπάρχετε. Και το βλέπουμε όταν έγινε εκείνη η μεγάλη προσπάθεια στον Άγιο Γεώργιο και οι δαίμονες εφώναζαν, σε μη λέγω, Θεέ μου, Πατέρα μου, φύλαξε την Ελλάδα σου, φύλαξε τον κόσμο σου, φύλαξε την νεότητα. Και τι απαντά ο κακούργος από μέσα στο πλάνο το δυστυχισμένο? Βρε την Ελλαδίτσα σου, θα σου την κάνω γραμμάρια. Να. Γίνεται ή δεν γίνεται? Γράζεται η Ελλάδα, κόβεται στα 10 κομμάτια, 15 κομμάτια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και η Ελλάδα μας πάει να χαθεί, να εξαφανιστεί. Γιατί? Διότι δεν πιστεύουμε στον Θεό. Διότι εκείνος είπε, δώσω άρχοντας κατά τας καρδίας ημών. Όποια καρδιά έχετε, λέγεται, αυτούς άρχοντας θα σας δώσω να σας κυβερνήσω. Και δεν μας κυβερνούν μόνο οι άρχοντες εκεί. Μας κυβερνούν οι άρχοντες του κόσμου. Η Ελλάδα να μην υπάρχει. Θυμηθείτε εκείνον τον διαβολευμένο τον άνθρωπο που λέγεται Κίσιγκερ, των Εβραίων, ο οποίος καταδιώκει τον Χριστό. Λέγει, διώξετε τους Έλληνες όσων είναι δυνατό, λέγει, γιατί έχουν τρία που δεν τα αρνούνται. Το πρώτο, την πίστη. Προσπαθήστε να τους βγάλετε την πίστη από μέσα. Αλλά όταν έρχεται η Παναγία μας από το Άγιο Όρος και γίνεται εκείνος ο μεγάλος ο κόσμος, μεγάλες οι ωραίες δεν πάνε να προσχεδίσουν την Παναγία μας, αυτός ο διαολεμένος άνθρωπος τα ζήγησε όλα. Δεν μπορούμε να εύκολα να την δικήσουμε. Την πίστη, μετά την πατρίδα. Κυνηγήστε να σβήσει η Ελλάδα από τον κόσμο τούτο, από το χάρτη τούτο, να φύγει να μην την βλέπει ο κόσμος. Προσπάθησαν και σε αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν. Ούτε θα μπορέσω, γιατί οι Έλληνες όταν δουν τη δυστυχία, όταν δουν τον φόβο, όταν δουν το κίνδυνο, ενώνονται. Είναι μεγάλο προσόν αυτό. Και το τρίτο, σβήστε, λέγει, την ιστορία του κόσμου. Το βλέπουμε στις ημέρες μας. Έρχεται και αυτό να μας σβήσουνε. Δεν υπάρχει τουρκική σκλαβιά στην Ελλάδα.
την ευχή του. Και έρχεται ο Χριστάτης και λέγει στον κόσμο δουν τον ψεύτικο όσων καιρών κι αν ζήσεις, τον Τούρκο, τον Αντίχριστο, ποτέ μην αγαπήσεις. Εμείς το βάλαμε στην αγκάλι μας. Να μας κάνει τι το φίδι, η όχια, να μας δαγκάσει. Αδερφοί μου, ή είμεθα με τον Χριστό μας, ή είμεθα με τον κόσμο τούτο. Ή είμεθα με τον Θεό, ή είμεθα με την κοινωνία τούτη, την αμαρτωλό και μηχαλίδα. Είμεθα με τον Χριστό, και έχουμε εμπιστοσύνη και αφιερώνουμε τον εαυτό μας στον Χριστό. Καλώς. Εάν όμως όχι, τι θα γίνει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αγαπούμε τον Χριστό, ναι. Πολύ τον αγαπούμε, πάρα πολύ. Έρχεται μεγάλη εβδομάδα. Φτάνει η ημέρα του Πάσχα. Και είναι θα την ημέρα του Πάσχα πλήρης ο κόσμος στις εκκλησίες, απ' έξω όμως από τις εκκλησίες, όχι μέσα. Και μόλις ακούσουν τον Χριστό Ανέστη, αμέσως εξαφανίζονται. Αυτή είναι η αγάπη μας στον Χριστό. Αυτά τα βλέπει ο Κύριος από ψηλά και λυπάται. Λέει, να τα παιδιά μου, εγώ θυσιάστηκα για αυτά, έπαθα τόσα. Ετάθηκα και ανέστηκα. Αναισθήθηκα εκ των νεκρών και τώρα με εγκατέλειψαν και έφυγα. Να πάνε πού, να πάνε έναν για τον Μαγειρίτσα. Βρε Έλληνα, θα σου το στερήσει και αυτό να μην το έχεις ο Θεός. Και τι θα τρως, αντί Μαγειρίτσα θα τρως. Άμμο είναι δυνατός ο Θεός να σου ανατρέψει τα πάντα. Αντί να έχεις μαγειρίτσα στο πιάτο σου, να έχεις αυτό που έχει ο Αντίχριστος, που το τρως και δεν το χωνεύεις. Σήμερα τρώεις το ένα, είναι ενάντια. Τρώεις το άλλο, είναι ενάντια. Τρώεις το άλλο, είναι ενάντια. Θέλει να φας και δεν μπορείς. Ήρθαν οι ώρες, αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν μεταφρό. Προσέξετε, μην σφραγιστείτε. Προσέξετε, μην πάρετε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Αυτός θα έρθει να πλανήσει τον κόσμο. Η πλάνη θα μας φάει. Διότι αυτός πλανά τον κόσμο. Άλλες φορές πηγαίνει φανερός, άλλοτε πηγαίνει κρυφά. Και τούτο πάνω μου το έλεγε ο Κακούργος στον Άγιο Γεώργιο. Βρε, το λέγω, γνωρίζω τις παγίδες σου. Και μου γέλασε σαρκαστικά και ηρωνικά. Γνωρίζεις, βρε, εσύ τις παγίδες τις δικές μου. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας εκατομμυρίων ετών και έρχεσαι να μου πεις γνωρίζεις εσύ τις παγίδες μου. Θα βάλει τέτοιες παγίδες που θα μπορούν όχι να ξαφνιαστούν κάτι άλλο, να μην πηγούν. Θα πλύσει το στόμα. Γι' αυτό οι παγίδες του διαβόλου είναι πολλές και προσέξουμε να τα αφήνουμε. Να πούμε μόνο την ομολογία του εκατοντάρτη. Κύριε, σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Έναν λόγο πες και εγώ σώζω. Ένα λόγο πες και τα παιδιά μου σώζουν. Ένα λόγο πες και η οικογένεια μου σώζουν. Ού και πάρτος ζήσετε άνθρωπος. Αν δεν πάνε κήρυματα έχει παραβεβαίνω από το στόμα του Θεού. Ναι αδερφοί, μείνω με πιστή κοντά στο Θεό και όπως ο σημερινός εκατόντρακος έλαβε τον έπαινον των θεϊκών ότι το Ισραήλ το σάρθι μου πίστη δεν βρήκα. Το ίδιο να μας πείτε μας, ούτε μέσα στον κόσμο ολόκληρο δεν βρήκα την πίστη με δική σας. Μείνω με πιστή αδερφή μου και ο Θεός αξιώσει. Σήμερα είναι ο Θεός.